Πάμε, χαίρετε. Αμάν, αμάν, αμάν. Ωραία, τι πάθαμε. Αμάν, αμάν, αμάν. Εσύ, Πετρίδη. Έλα, έλα. Εσένα σε περιμένω, ο κόσμος. Καλησπέρα, Αναστάση. Ποιος είναι αυτός που έλεγε ο προηγούμενος ότι διώχνεις το πονίδια για να πάρεις ποιον? Το Τζέριαν Γκραντ. Α, το Γκραντ. Το Γκραντ. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό που λέει αυτός ο προηγούμενος. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές, απόψεις είναι αυτές. Δεν παίζουν στη ίδια θέση. Άλλη θέση παίζει ο πονίδια. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Ακριβώς, άλλη θέση παίζει ο Γκραντ. Συγκρίνει να πούμε ανώμια πράγματα. Ανώμια πράγματα. Εγώ ήμουνα υπέρ του Λί, ήθελα να μείνει. Και ήθελα να μείνει, Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, στόπα. Θυμάσαι. Άρα τι δίνει διαφωνείς με τον Γκραντ, και άλλος είπε να μείνει ο πολιτικά. Αλλά ο Γκραντ είναι καλύτερος από το Λί. Θα το δεις. Θα το δεις. Είναι ψηλό γκάρ, παίζει άμυνα. Καλύτερα από ό,τι παίζει ο Λί. Θα το δεις. Θα το δούμε. Έχει και δημιουργία και έχει και σκοράρισμα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ψηλό γκάρ. Δεν θέλω. Ψηλό γκάρ με γρήγορα πόδια. Όχι ψηλό γκάρ που να για να στρίψει και θέλει 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άρα καλά έκανα και πήρε τον γκάρ και είναι επιστολή. Τώρα για τον Πονίτικα συμφωνώ και εγώ ότι καλό θα ήταν να μην για μένα. Αλλά εδώ πας για άλλα πράγματα. Πας για άλλα, αν το πετύχεις. Εάν πάρεις σεζόνια, τι θα το κάνεις τον Πονίτικα. Και Παπαπέτρου, δεν χωράει μετά αυτός. Ξέρετε ποιος θα πάρεις. Εάν δεν μπορείς να πάρεις κάποιον καλύτερο, κάποιον από αυτούς, καλά να το πονίδικα. Εάν όμως πάρεις χεζόνια, τι θα συγκρίνω χεζόνια με πονίδικα. Υπάρχει διαφορά κλάσης. Σωστό. Και Παπαπέτρου που είναι απαραίτητος. Θέλεις και ένα Έλληνα έτοιμο παίκτη. Να. Λοιπόν, αυτές είναι δύο μεταγραφές που πρέπει να προωθήσεις να τις κάνει. Εάν δεν μπορείς να πάρεις μόνο το χεζόνια, πάρ' το πονίδικα. Από εκεί πέρα παίρνεις και ένα διάρρη, ένα πόπερ, που να είναι και σκόρερ και σουτέρ. Ωραίο, όχι, ναι, μόνο σουτέρ. Συμφωνώ. Και σκόρερ και σουτέρ. Έτσι. Όχι μόνο σουτέρ. Όχι μόνο να δίνει τριποντάκια. Να έχει το παιχνίδι του πλουραλισμό. Να είναι και σκόρερ και σουτέρ, να και τράιν. Να μπορεί να σφοράρει και με διάφορους τρόπους. Δεν ξέρω αυτός ο Φόρμπς τι λέει αυτός. Είναι πολύ καλός σουτέρ, πολύ καλός σκόρερ, αλλά έχει τα θεματάκια, ξέρεις, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει με μια πρώην σύντροφό του. Με μια πρώην σύντροφό του εκεί πέρα. Και τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Αυτός, περίμενε, κάτσε να κάνεις τώρα. Αυτός όμως είναι μικροκαμωμένος. Δεν θα σου αρέσει. Με στο κήπεδο με διαφέρει. Περίμενε, είναι μικροκαμωμένος αυτός. Είναι 88, δεν θα σου αρέσει. Τι είναι? Ένα 88, μικροκαμωμένος. Για διάρρη. Για διάρρη. Και ο Λί μικροκαμωμένος ήταν πιο κοντός, αλλά είδες τι έκανε στην άμυνα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, με ενδιαφέρει μόνο το ύψος. Βεβαίως θέλω να είναι ψηλό τον γκάρ. Αλλά άμα δεν είναι, κοιτάζω όλα πράγματα. Λοιπόν, και ο Λί ήταν 1,85 και έπαιζε άμυνα, είδες τι σκύλεις, σκυλί. Λοιπόν, τον ξένο που παίζει άμυνα, να τον σέβεσαι. Αυτόν που δεν παίζει άμυνα, ρίχνει του κλωτσές. Αυτή είναι το πρώτο πράγμα στο ξένο παίκτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάς. Μετά όλα τα άλλα. Εάν δεν παίζει άμυνα, μην ασχολείσαι μαζί του. Δεν θα σου κάνει καλό στην ομάδα. Ο Πονίτικα και ο Λί ήταν οι μόνοι ξένοι πέρυσι που παίζανε άμυνα. Το είδες. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αεράμυνα. Σχολείστηκαν αεράμυνα. Ναι, ναι. Δεν ήτανε. Απόλυτα. Κάθε χρόνο ίδια ιστορία με αυτή την ομάδα. Άρα λοιπόν παίρνεις ένα διάρρη σκόρερ και σουτέρ. Παίρνεις, αν μπορείς να πάρεις Παπαπέτρου τη χεζόνια. Είπα με τους Ιαπωνίτικα δεν πάρεις χεζόνια και ένα ακόμα παίχτη ή πεντάρι ή τεσσαροπεντάρι αθλητικό. Τέσσερους παίχτες θα θέλεις ακόμα. Και το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο. Τι ολοκληρωμένο, τι εννοώ με αυτό. Για να πας οχτάδα. Ναι. Τελείωσε. Ανεβαίνεις επίπεδο. Πας οχτάδα. Εφόσον κάνεις αυτές τις επιλογές που λέμε, τις συγκεκριμένες, τις καλές επιλογές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, στην οκτάδα μετά για τετράδα, είναι μια νίκη παραπάνω στον αντίπαλο. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Το ξέρει αυτό το έργο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και έχει μια ομάδα μετά από χρόνια, επιτέλους, υψηλού επίπεδου. Βέβαια, να πω την κακία μου, για μένα ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει. Ο Δημήτρης. Τα λέω και με... πολλοί δεν τους αρέσουν, τα λέω και με κλείνουνε. Κακώς με κλείνετε. Τι εννοώ. Εγώ αν ήμουν στο Παναθηναϊκό, με χαμηλό budget θα είχα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το μπάσκετ.
αλλάξουν ανταγωνιστική ομάδα με λίγα λεπτά. Εκεί είναι η γνώση, εκεί είναι η μαγιά και η γνώση ο ρόλος. Σε αυτό απέτυχε. Δεν έχει βγάλει ένα νέο παίκτη. Ένα νέο παίκτη. Πλήρης αποτυχία 110%. Είναι πρωτοφανές αυτό. Δεν μπορεί να βγάλεις ένα νέο παίκτη. Ένα νέο παιδί. Αποτυχία διότι δεν το ξέρεις το πάει καλά. Τώρα θα κάνει την πεπατημένη. Πάει με πολλά λεφτά να φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να φτιάξεις με χαμηλό budget ανταγωνιστική ομάδα. Έτσι φαίνεται η γνώση. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Τώρα πάει αυτό. Εγώ θέλω τον Ολυμπιακό ισχυρό. Ναι. Για να βλέπω ποτέ λέω παιχνιδάρες. Δηλαδή τι να δω πέρυσι και πρόπερυσι που ο Παναθηναϊκός ήταν για τα πάσα. Υπήρχαν τα κύρια που δεν τα είδα. Τι να δω. Όχι γιατί θα χάσω μόνο. Γιατί δεν έχει ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν έχει το μεγάλο πρόβλημα. Στο χέρι του είναι την ομάδα να τη σουλμπώσει. Mm-hmm. Τι θα έκανα εγώ. Δημήτρη Αγραβάνη θα έπαιρνα. Η επιστροφή. Αυτό θα έκανα εγώ. Και πού θα παίζει ο Αναστάση, πού θα παίζει. Ο Τανούλης. Ο Τανούλης δεν παίζει στον Προμηθέα. Παίζει στον Ολυμπιακό. Ρε πλάκα κάνετε ρε Γαβρί. Πλάκα κάνετε. Μάρμα, όχι χαρακτηρισμούς. Όχι δεν κάνει αυτός. Δεν κάνει αυτός για αυτό το επίπεδο. Πρώτα ο παίκτης ο νέος θα παίξει την ομάδα του, θα δείξει ότι αξίζει και μετά θα κοιτάξει παραπάνω. Εδώ στο ελληνικό μπάσκετ παίρνουν κάτι 18άριδες, 19άριδες και απαιτούν να παίξουν. Όπως τώρα πήρε ο Παναδιακός του Σαμοντούροφ. Στο Λαύριο. Από πέρυσι το λέω, στο Λαύριο να πάει. Λαϊκός. Να παίζει. Δεν έχει νόημα να τον κρατάς. Να τον καταστρέψεις. Δεν κάνουν αυτοί. Δημήτρης Αγραβάνης. Και είναι και Ολυμπιακός. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εγώ τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Ήθελα πέρυσι να έρθει. Αλλά τώρα δεν χωράει. Δεν χωράει τώρα. Αυτή που πήρες Μήτογλου. Λοιπόν, και είστε ματσούκα. Άρα παίρνει τον Αγραβάνη. Και παίρνει και ένα τεσάρι αθλητικό με σούτ. Ποιος Μίροτιτς. Δεν κάνει αυτός ούτε για Ολυμπιακό ούτε για Παναθηναϊκό. Άστο να πάει στη Σερβία. Δεν κάνει. Τι είναι και 32 χρονό. Τι το κάνω. Αθλητικούς παίκτες θέλει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός με σούτ. Αθλητικούς με σούτ. Αυτό θέλουν και οι δύο οι ομάδες. Στη θέση 4 ή τη θέση 5 ή 4-5. Και στο 2 έχασε την ευκαιρία του Ολυμπιακός. Έχασε την ευκαιρία και λέει ο άλλος, είναι λέει ο Ντόρσεϊ, λέει, δεν υπάρχει άλλος. Νας Λοκ Μήτρου. Έγκλημα. Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που τον αφήσατε να πάει στις Άλγες. Όπου να είναι έρχεται και το διαβατήριο. Θα δείτε τι παιχνίδια θα κάνει στις Άλγες που θα είναι βασικό playmaker. Σας το λέω από τώρα, προ Χριστού προφήτης και γράφτε το. Αυτό δεν θα περνά εγώ. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε Μήτρου και Αγραβάνη, θα σου έλεγα εγώ τι εξάδα ήρων θα είχε. Θα σου έλεγα εγώ που δεν υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν αρκεί να έχεις μυαλό. Κάνε και ένα σχόλιο για Σλούκα και κλείνουμε. Ένα σχόλιο για Σλούκα και κλείνουμε. Τίποτα. Λυπάμαι τον Ιτούδη. Ο Ιτούδης έχουν πάσει ταράκουλο Ιτούδη. Ο Ιτούδης θα πάρει ένα κεφαλικό το παιδί. Θα πάρει ένα κεφαλικό. Τι θα κάνει τώρα. Θα πέσει τα πέρα του καλάθι, θα το παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Έχει πρόβλημα η Φενέρ τώρα. Και οι άσους φανίσουνε. Πού θα βρει άσους. Καταλαβες. Ναι, ναι. Ο δε καλάθις, ρε Γαβρί, δεν χωράει. Δεν μπορούμε τα σχολεία. Στον Ολυμπιακό ρε. Δεν χωράει. Έχεις γκος. Έχεις walk-up, έχεις λούτζι, θα πάρεις τον καλάθι, τέσσερους άσους θα έχεις. Έτσι το βλέπετε το μπάσκετ, η μπασκετική λέει, Ολυμπιακή, η μπασκετική Παναθηναϊκή. Μα μην πω τώρα. Μην το πεις, όχι μην το πεις. Έγινε Αναστάση, να είσαι καλά, να είσαι καλά, έλα. Ήταν όλοι σύντομοι, αλλά σας αφήσαμε λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα Αναστάση. Κύριε τέτοιο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να ξέρεις ότι τον είχα σε καραντίνα. Α, τον ναι. Άσταση, αλλά λόγω της ημέρας τον άφησα να μιλήσει 9 λεπτά. Εντάξει, κάτι ξέρεις. Είναι ήταν η μέρα σήμερα που έπρεπε να δω στο Ρεστάλ.